Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσον έπρεπε να μετέχει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός σε αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Σκανδαλίδης, για παράδειγμα, ψήφισε υπέρ της κυβέρνησης θέτοντας αυτή την επιφύλαξη υπόψη των πολιτών, την επιφύλαξή του για τη συμμετοχή υπουργών από το λαό. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα, ποια είναι η επίσημη θέση του κόμματός σας για το σημερινό εορτασμό του Πολυτεχνείου? Η επίσημη θέση του κόμματός μας, εμείς αποδεχόμαστε την γιορτή του Πολυτεχνείου, συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις, όχι στην κατάθεση η οποία γίνεται, αλλά στη συζήτηση την οποία γίνεται στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, επειδή δεν υπάρχει επίσημη κομματική θέση σε ένα ιστορικό γεγονός, στη δική μου προσωπική θέση, που μάλιστα, όπως ξέρετε, και οικογενειακά προέρχομαι από μια οικογένεια που ήταν στο άλλο στρατόπεδο αυτού το οποίο σημαίνει σήμερα, εγώ αποδέχομαι πλήρως όποιον αγωνίζεται για την ελευθερία του. Τι εννοείται με αυτό, δεν το κατάλαβα. Εννοώ τον πατέρας μου, όπως γνωρίζετε, ναι. Οικογενειακά λέω βρισκόμουν, δηλαδή παραστάσεις οικογενειακές οι οποίες έχω είναι από την πλευρά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Ο πατέρας σας συνεργάστηκε, εννοείται. Ναι, συνεργάστηκε, δεν είναι κρυφό άλλωστε ούτε ποτέ. Άσχετα αν στην τελευταία περίοδο επί Ιωαννίδη μάλιστα φυλακίστηκε ως συνεργάτης του Παπαδόπουλου. Αυτό όμως το οποίο λέω, εγώ γεννήθηκα το 77, εγώ κύριε Χατζηνικολάου ξεκαθαρίζω ότι σέβομαι απόλυτα οποιονδήποτε αγωνίζεται για την ελευθερία του και τη δημοκρατία και σέβομαι αυτούς που αγωνίστηκαν σήμερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σεβαστώ και αυτούς που εξαργύρωσαν το σημερινό του αγώνα, το σημερινό τους αγώνα, για να ακολουθήσουν μετά μια πολιτική σταδιοδρομία που καμία σχέση δεν είχε με τις αξίες τα οποία επικαλέστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν τότε στο Πολυτεχνείο. Επομένως, αν βρισκόσασταν... Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, αν έβαζε ένα τίτλο, θα έλεγα «Σέβομαι το Πολυτεχνείο, δεν σέβομαι τη γενιά του όμως». Καλά, αυτό είναι όμως ένα συνολικός αφορισμός. Προσπάθησα να σας το πω ως δημοσιογραφικό. Να μη σέβεστε, καταλαβαίνω, να μη σέβεστε όσους εκμεταλλεύτηκαν για ίδιο όφελος. Δεν πιστεύω, καταλάβατε ξεκάθαρα. Αλλά ο συμβολισμός του Πολυτεχνείου είναι ένας για πάρα πολλούς. Εσείς βλέπω ότι δεν έχετε μια θέση πάνω σε αυτό, ούτε εσείς, αλλά βέβαια όπως μας είπατε ούτε το κόμμα σας. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί το κόμμα δεν έχει μια επίσημη θέση? Τι επίσημη θέση να έχει, τοποθετηθεί? Ας πούμε, είχατε επίσημη θέση παλαιότερα, κύριε Πλεύρη, είχατε επίσημη θέση παλαιότερα για την αποφυλάκηση των πρωτετίων του πραξικοπήματος. Το θυμόμαστε όλοι. Εκεί είχατε επίσημη θέση. Εδώ γιατί δεν έχετε επίσημη θέση και λέτε ο καθένας το δικό του? Να σας θυμίσω ότι και ο κύριος Μουλόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την αποφυλάκηση. Ναι, δεν λέω όχι. Θεωρεί ότι κάποιος που βρίσκεται 40 χρόνια στη φυλακή δεν τιμά τον νομικό μας πολιτισμό. Υπ' αυτήν την έννοια το έχει θέσει. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα. Εσείς όμως, όχι προσωπικά, αλλά τα στελέχη σας το έθεταν αλλιώς. Ότι ήταν δικαιωμένοι από τα πράγματα. Είναι διαφορετικό το κύριο Μουλόπουλο. Κύριε Δελατόλα, πιστεύω στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Συνεπώς, δεν δέχομαι τις εκτροπές οι οποίες μπορεί να υπάρξουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το ξεκάθαρο. Και αυτά το ξεκάθαρο υποστηρίζει και το κόμμα μας. Από εκεί και πέρα όμως, η οποιαδήποτε σύνδεση έχει γίνει με συγκεκριμένες ιδεολογικές κατευθύνσεις. Ξέρετε, σας ρωτούμε. Η καπήλευση η οποία υπήρχε. Κύριε Πλεύρη, σας ρωτούμε επίμονα. Ναι. Διότι στο κόμμα σας υπάρχουν και στελέχη τα οποία και μετά την πτώση της δικτατορίας εκφραζόντουσαν υπέρ της δικτατορίας. Παράδειγμα είναι ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ήταν επικεφαλής της νεολαίας της ΕΠΕΝ, η οποία ΕΠΕΝ, ως γνωστόν, εκφραζόταν μετά τη δικτατορία υπέρ της δικτατορίας. Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, όμως και η ΕΠΕΝ λειτουργούσε μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα, αποδεχόμενη το... Καλά, και η Χρυσή Αυγή λειτουργεί μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα, δεν σημαίνει κάτι. Πλήρως, είχε εκλέξει ευρωβουλευτές, είχε εκλέξει βουλευτές με την Εθνική Παράταξη και ουδέποτε δημιούργησε κάτι πέρα από τις θέσεις οποίες είχε. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείτε να ρωτήσετε ξεκάθαρα τον κύριο Βορύδη για το πώς βλέπει την δικτατορία ή τις σχέσεις που μπορεί να έχει με την ΕΠΕΝ. Όμως, ένα δημοκρατικό πολίτευμα, θέλετε να μου πείτε... Σε αυτούς που λένε ότι ουσιαστικά δικαιώνεται 38 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο η ακροδεξιά με τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση Παπαδήμου, τι απαντάτε? Θα σας ξεκαθαρίσω. Να δούμε, όταν λέμε ακροδεξιά, να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αν θεωρούμαστε ακροδεξιοί
επειδή είμαστε κατά της λαθρομετανάστευσης ή επειδή έχουμε σκληρή γραμμή στα εθνικά θέματα, τότε τι να σας πω, ή επειδή δεν θέλουμε τη σύνθετη ονομασία στο Σκοπιανό. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς με την έρευνα που έχετε κάνει, πιστεύετε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει τα χαρακτηριστικά των ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης? Δεν σας θεωρώ και κεντρώους. Ναι, αλλά προσέξτε, έχετε δει τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης? Αυτή τη στιγμή το σύνολο των ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν επιστροφή στο σκληρό πυρήνα του κράτους, και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εκφράσει, τολμώ να πω, περισσότερο ευρωπαϊκή θέση από αυτή που έχει εκφράσει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς πώς αυτοπροσδιορίζεστε? Τι κόμμα θεωρείτε ότι είστε? Εγώ θεωρώ, όπως αναφέρει και το Σπίγκελ μας, λέει rest conservative. Εγώ θα έλεγα και τον εαυτό μου αυτό, θεωρώ δεξιό συντηρητικό. Θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία τι είναι τότε? Η Νέα Δημοκρατία που μπροστά σας φαντάζει σε ορισμένα θέματα να είναι επαναστατική αριστερά. Τι είναι τότε, πώς την τοποθετείτε στο πολιτικό σκηνικό? Δεν είναι δεξιό συντηρητικό κόμμα? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Προφανώς θεωρώ ότι είμαστε πιο συντηρητικό κόμμα. Και θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή δεξιά που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή έχει τα χαρακτηριστικά της πίστης σε βασικές αξίες ασφάλειας, μη μαζικής εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, φιλελεύθερη οικονομία. Μιλάει ξεκάθαρη η ευρωπαϊκή δεξιά για φιλελεύθερη οικονομία, ενώ η ακροδεξιά, όπως καλύτερα ξέρετε, μιλάει ξεκάθαρα για εθνικοσοσιαλιστικού τύπου μοντέλα. Και μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια, προφανέστατα στις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, μέσα σε δημοκρατία με πίστη στις αξίες. Να ρωτήσω κάτι. Για παράδειγμα, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, πρακτικές σαν αυτές της νεολαίας της ΕΠΕΝ επί Βορύδη, αρχηγού, που τον είχαμε δει και φωτογραφία με το τσεκούρι να το κραδένει, τις καταγγέλει? Όχι, γιατί τον έχετε βουλευτή και υπουργό τώρα. Οπότε θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η στάση σας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, δηλαδή? Έχετε κόκκινες γραμμές σε αυτά? Για να δούμε αν είστε rest conservatives ή είστε ακραίοι. Υπάρχει το κόμμα μας εάν προκάλεσε το παραμικρό η νεολαία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Όμως για τον κύριο Βορύδη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Βορύδη. Σας παρακαλώ πολύ, όχι. Πείτε με όπως αλλιώς θέλετε. Με συγχωρείτε. Πείτε με όπως αλλιώς θέλετε. Ναι, ναι. Και κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρείτε ότι η παρουσία και οι φοιτητικές πράξεις στις αρχές της δεκαετίας του 80 και στα πανεπιστήμια δεν υπήρξε μια πλήρης επικράτηση των αριστερών? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι η άλλη πλευρά βρισκόταν μέσα στα πανεπιστήμια και όποιος έμπαινε είτε από τη ΔΑΠΑ κόμμα τύχαινε της αγκαλιάς των ΕΑΚ, της Πούκουσου και οτιδήποτε άλλο? Μιλάμε για βίες. Αυτό τι σημαίνει, ότι έπρεπε να πάρει το τσεκούρι? Μιλάμε για, ναι, το τσεκούρι που θα σας απαντήσω, ο κύριος Βορύδης το είχε, οι άλλοι πιστέψτε με δεν κρατούσαν τριαντάφυλλα απέναντι. Επομένως το δικαιολογείτε, αυτό καταλαβαίνω. Δεν δικαιολογώ. Μα αυτό καταλαβαίνω. Μου λέτε οι άλλοι δεν κρατούσαν τριαντάφυλλα, αυτός κρατούσε τσεκούρι. Θέλω να πω, εγώ καταλαβαίνω το να βγει κάποιος και να πει έκανα λάθος τότε, κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, και να προχωρήσει μπροστά. Αλλά επειδή δεν το έχω ακούσει αυτό ευκρινώς να λέγεται από τον κύριο Βορύδη, γι' αυτό το επαναφέρω. Μου επιτρέπετε, όταν εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή Αθηνών το 1996, είδα πάνω στην αίθουσα την κεντρική «Φασίστα καλώς ήρθες, θάνατος στον πλεύρη». Επέλεξα, κύριε Χατζηνικολάου, τα 5 χρόνια, τα 4,5 χρόνια που ήμουν αστυνομική, να μην ασχοληθώ καθόλου κομματικά, καθόλου πολιτικά, να μην κάνω το οτιδήποτε, βλέποντάς μου το όνομα να σκίζεται ακόμα και από τις βαθμολογίες και να λες έχουμε βρει. Εάν εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, ήθελα να ασχοληθώ πολιτικά, πιστέψτε με ότι θα έπρεπε να έχω κάποιον τρόπο άμυνας, διότι θα με είχαν κατασπαράξει. Επέλεξα να μην ασχοληθώ, διότι έβλεπα το τι γινόταν μέσα. Επομένως δικαιώνετε τη στάση, Βορύδη. Δεν δικαιώνω, γιατί σας λέω το τι έκανα εγώ. Πώς, αυτό μου λέτε. Σας λέω το τι έκανα εγώ. Υπάρχει όμως δικαίωμα του και της άλλης πλευράς να ακούγεται μέσα στα πανεπιστήμια? Εσείς αυτό το αποδέχεστε ή όχι? Τσεκούρια να μην κρατάει.
Με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα, η αριστερά τι κρατούσε στα πανεπιστήμια? Πάντως δεν κρατούσε τσεκούρια. Θέλετε να μου πείτε. Βρείτε μου μια φωτογραφία ιστορική που έχει οι φοιτητές της ΙΔΑΠ ή του Πουσουκού ή του αυτό και να κρατάνε τσεκούρια. Δηλαδή. Δεν μου λέτε. Κοιτάξτε, κύριε Πλεύρη, ακούστε. Κύριε Πλεύρη, αν έχετε καλοσύνη. Δεν είναι μόνο ατομικό το θέμα. Δηλαδή, εσείς έχετε μια στάση στο πανεπιστήμιο. Ο άλλος κρατούσε τσεκούρι. Το θέμα είναι ότι το κόμμα σας ντρέπεται να πει ότι είναι ακροδεξιό. Πράγμα που δεν συμβαίνει στη Γαλλία με τον Λεπέν. Ή δεν συνέβαινε, με συγχωρείτε να τελειώσω, δεν συνέβαινε με τη Λέγκα του Φίνι. Η Λέγκα του Φίνι, για να μετέχει στο πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας, επειδή είστε και λίγο μικρότερος, έχει κάνει οβιδιακές μεταλλαγές. Έχει υποστηρίξει νόμους για τους ομοφυλόφιλους. Έχει υποστηρίξει νόμους ήπιους για την λαθρομετανάστευση. Εν αντίθεση με εσάς που μιλάτε για Εβραίους να τους πετάξουμε στη θάλασσα, για το. Μη σας θυμίσω τώρα, δεν είναι ώρα τι έλεγε ο κύριος Καρατζαφέρης για τη Χούντα σε επίσημες δηλώσεις του στις εφημερίδες. Κύριε Δελατόλα, καταρχήν η Λέγκα είναι του Μπόση. Ο Φίνι είναι άλλη κατηγορία. Όμως αυτό που σας λέω και θέλω από εσάς μια πλήρη ειλικρίνεια. Για το Φίνι έλεγα. Κάνετε έρευνα. Θεωρείτε ότι τα χαρακτηριστικά που έχει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός αυτή τη στιγμή, με τη θέση που έχουμε πάρει για την Ευρώπη, με τη θέση για το μνημόνιο, με τη μεταναστευτική, εγώ σας λέω ακόμα, πολιτική που κρατάμε, που δεν είναι μεταναστευτική βίας, αλλά είναι μεταναστευτική να έχουμε ποσοστώσεις, να μην δίνεται ηθαγένεια. Έχουμε τα χαρακτηριστικά, εσείς πιστεύετε, η Ευρώπη να το πιστεύει? Δεν ξέρω, ούτε μπορεί να ερευνήσει. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε τα χαρακτηριστικά του Χάιντερ της Αυστρίας, λόγω χάρη, ή του Λεπέν? Έχετε ακούσει τι θέσεις συγκεκριμένες εκφράζουν αυτά τα κόμματα? Σας πληροφορώ ότι εμάς θα μας θεωρούσαν, όσο και αν σας φαίνεται αυτό αστείο, σχεδόν και ντρόους. Αν παρακολουθήσετε την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, εντάξει, αν δηλώνετε σχεδόν κεντρό, λίγη η συζήτησή μας. Λίγη η συζήτησή μας. Έτσι είπατε, θα μας χαρακτήριζαν σχεδόν κεντρώους. Όχι, λοιπόν, εμάς μας αρκεί το σχεδόν κεντρώοι που θεωρείτε. Θα μας χαρακτήριζαν, λέω. Δεν λέω ότι είμαστε. Εγώ σας λέω, πιστεύω ότι εκφράζουμε, και τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου, τη σύγχρονη μορφή της ευρωπαϊκής δεξιάς, που δίνει βάση στην ελεύθερη οικονομία, προφανέστατα απεμπολεί κάθε πράξη αντισημιτισμού και οτιδήποτε άλλο, αυτό που λέει ο κύριος Δελατόλας, έχει ξεκάθαρη στροφή ότι κίνδυνος για τη Δύση είναι το Ισλάμ και γι' αυτόν τον λόγο θέλει να έχει προστασία απέναντι στους πληθυσμούς που έρχονται, και από εκεί και πέρα σέβεται τις δημοκρατικές αρχές. Μάλιστα, κύριε Πλεύρη. Αυτό είναι ένα μοντέλο ευρωπαϊκής δεξιάς που αναπτύσσεται πολύ έντονα, που η ακροδεξιά το πολεμά, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, γιατί βλέπουν ότι τη χαλάει τη σούπα, και είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι από αυτό που είχε εκφράσει και ο Σαρκοζή και η Μέρκελ όταν γύρισε. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε. Πολυπολιτισμικό μοντέλο. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.